Σίφου, θα σου κου παίρνω άδεια και θα λείπω για 15 μέρες. Θα μου πεις καμιά σκισούλα να κάνω. Φόρμες, παιδί μου. Go crazy, berserker. Πολλές φορές οι συνθήκες μας αναγκάζουν να βρισκόμαστε μακριά από τη σχολή μας ή να μην έχουμε κάποιο συμπαίκτη για να προπονηθούμε μαζί. Γι' αυτό μάζεψα 6 ασκησούλες για προπόνηση solo χωρίς εργαλεία. Για την πρώτη άσκηση θα ασχοληθούμε με τις κλωτσιές, ένα συνδυασμό κινήσεων που βοηθάει στις κινητικές μας δεξιότητες και μας γυμνάζει ταυτόχρονα. Είμαστε στη στάση μας. Κλωτσιά στο ένα γόνατο, στο άλλο, στην κοιλιά, βήμα, γροθιές. Γόνατο, γόνατο, κοιλιά, αδυσκευωτές. Για να εξελίξουμε την άσκηση θα βάλουμε και μια κλωτσιά στο πλάι. Γόνατο, γόνατο, κοιλιά, πλάι, βήμα, πλάι. Γόνατο, γόνατο, κοιλιά, πλάι, βήμα, μέσα. Για τη δεύτερη άσκηση θα ασχοληθούμε με τα χέρια. Πάλι κινητικές δεξιότητες, μέσα από τις αριστερές γροθιές, με τη χρήση των τεχνικών μας από το Wing Chun. Χτίζεται ως εξής. Κάνουμε αριστερές γροθιές και όποια στιγμή επιλέξουμε κάνουμε δύο τεχνικές και συνεχίζουμε αριστερές γροθιές. Thumbs out. Pucks out. Bongs out. Fox out. Guns out. Και πάει λέγοντας. Για τρίτη άσκηση θα συνεχίσουμε με αλυσιδωτές γροθιές, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε με τη μέθοδο της πυραμίδας ή σκάλας. Δηλαδή κάπως έτσι. Κάνουμε αλυσιδωτές γροθιές. Ξεκινάμε μία, μία, δύο, μία, δύο, τρεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Μετά αντίστροφα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μία, δύο, τρεις, μία, δύο, μία. Τον αριθμό επαναλήψεων ο καθένας το ρυθμίζει όπως τον βολεύει. Για την τέταρτη άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε το Pak Sao. Όμως αν θέλουμε να γίνουμε και λίγο ρεαλιστές, στον δρόμο παίζει πολύ το jab και το 1-2. Οπότε έχουμε και τη χρήση εδώ του επιθετικού Pak Sao. Αυτό το Pak Sao. Οπότε, η άσκηση χτίζεται ως εξής, σε τρία στάδια. Πρώτο στάδιο, κάνουμε την τεχνική πολλές φορές. Με το μπροστά χέρι. Στο δεύτερο στάδιο, το κάνουμε πολύ γρήγορα. Στο τρίτο στάδιο βάζουμε και την τεχνική μας που χτυπάμε, είτε είναι γροθιά είτε είναι κοφτή. Πάλι γρήγορα. Είναι μια σκισούλα που παλιά γινόταν πολύ συχνά στις σχολές, η οποία έχει εκλείψει. Με αυτόν τον τρόπο βάζουμε όλες τις μυϊκές ομάδες να δουλέψουν που κάνουν αυτή την κίνηση και καταφέρουμε να το περάσουμε στη μυϊκή μνήμη, καθώς και να το κάνουμε εκρηκτικά ώστε να σταματήσουμε μια δυνατή γροθιά και να χτυπήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για πέμπτη άσκηση έχουμε το τσίσα στον αέρα, χωρίς αντίπαλο. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά εφόσον δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει και πίεση. Οπότε μας δίνει την ευκαιρία να φτιάξουμε σωστές θέσεις και γωνίες. Ξεκινάμε κάπως έτσι. Αν κάποιος είναι αρχάριος και δεν έχει μπει στα δύο χέρια της ΣΑΟ, μπορεί να κάνει με το ένα χέρι. Τα αντίστοιχα. Σε δεύτερο στάδιο το εξελίσσουμε βάζοντας και τεχνικές από τα προγράμματά μας. Για παράδειγμα. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να φανταστείς ότι κάποιος κάνει την επίθεση και να κάνεις την χορογραφία του αμυνόμενου. Για έκτη άσκηση, ναι, θα βάλουμε τη φόρμα. Όμως δεν θα την κάνουμε όπως πάντα. Αυτή τη φορά θα την κάνουμε στο ένα πόδι, κάνοντάς το πιο δύσκολο και γυμνάζοντάς μας περισσότερο. Μία μπροστινή στάση. Χέρια πίσω, πόδι στον αέρα και ξεκινάμε. Το ίδιο και με το άλλο πόδι εννοείται. Και πάει λέγοντας. Αυτές ήταν οι 6 ασκησούλες solo χωρίς τη χρήση κάποιου εξοπλισμού. Σε μελλοντικά βίντεο θα δούμε και άλλες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe και
μοιραστείτε το. Μου δίνει κίνητρο να ξέρω ότι σας άρεσε. Αν σας άρεσε το βίντεο, τώρα αρχίζει το cringe.